Παύλος Μάμαλος είναι και εδώ κοντά μου. Παραλυμπιονίκη στο άθλημα της Άρσης Βαρών σε Πάγκο. Βιωματική εμπειρία και του Παύλου από τον σχολικό εκφοβισμό στο πρωτάθλημα. Εδώ είναι στο Ρίο. Τώρα παγωνίστηκα στο Ρίο. Παγωνίστηκα στο Ρίο και κλείνω τα μάτια μου γιατί ψηλά κοιτάω τη σημαία που γίνεται έπραξη κατά και την κοιτάω και ποτέ μου σε κάθε αγώνα δεν έχω κατεβασμένο το κεφάλι. Θέλω να είμαι Έλληνας υπερήφανος, μπορεί να είμαι υπερηφάνη. Τη σημαία δεν την αφήνω πάντα, όποτε παίρνω σε ένα στάδιο μέσα αγωνιστικό χώρο, πάντα πρώτα κάνω έλεγχο που είναι η σημαία και τι σημαία για να κάνω σταυρό μου και μετά κάνω τη διαδικασία, τη διαδικασία του αγώνα. Εδώ που λέει κάτι για το σχολείο. Θα το διαβάσω εγώ αυτό. Σχολικά χρόνια. Όταν πήγαινα δημοτικό, μέχρι την πέμπτη δημοτικού, τα παιδιά με κοροϊδεύανε. Δεν με παίρνανε σε εκδρομές, δεν με παίρνανε σε πενταήμερες, δεν με παίρνανε από εδώ, δεν με παίρνανε από εκεί. Καθόμουν μόνο στο σχολείο μέχρι να γυρίσουν τα άλλα παιδιά. Και έτσι, κάποτε, όταν έφτασα στην έκτη δημοτικού, το παράτησα το σχολείο τελείως και δεν πήγα γυμνάσιο. Θες να μας πεις κάτι περισσότερο γι' αυτό? Ναι, θα σας πω. Εγώ γεννήθηκα φυσιολογικά, εγώ θα σας πω να τα βρείτε λίγο. Γεννήθηκα φυσιολογικά, κανονικά. 5 χρονών έπαθα πολιομελίτιδα, νεκρώσα και τα δύο μου πόδια και μετά οι γονείς μου, οι οποίοι με έγραψαν στο δημοτικό. Άρα στο δημοτικό ήταν με πήγαινε η μάνα με το ποδηλατάκι, δεν με θέλανε, με σπρώχνανε. Ανεβαίνω στο δεύτερο που μου πετάγανε τσάντα στο κεφάλι, με βρίζανε, με λέγανε ανάπηρο, με λέγανε κούτσαπλο, δεν μπορούσα να περπατήσω. Καθόμουν και έκλαιγα. Και πήγα, δεν άντεξα, μέχρι την έκτη δημοτικού δεν άντεξα, γιατί το έλεγα στον πατέρα μου, παπά, τα παιδιά με βρίζουν, δεν με θέλουν, με μαμά, η μαμά μου στεναχωριόταν, δεν μπορούσα να πατήσω πατέρα μου και με σταμάτησε ο πατέρα μου, στο δημοτικό. Λέει πάμε, δεν μπορώ άλλο, θα σα πεθάνει αγόρι μου. Ήταν η χρονιά που ήταν οι πρώτοι υπολογιστέ στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήταν. Μου πήρε ένα υπολογιστή ο πατέρας μου, μου έβαλε καθηγήτρια στο σπίτι. Εκεί με έμαθε η καθηγήτρια να διαβάζω, να ασχολούμαι με τον υπολογιστή. Και όταν πήγαινε στο σχολείο, ο πατέρας μου την πάνω και έλεγε στα παιδιά του: δασκάλου, γιατί το βρίζετε το παιδί μου, γιατί το σπρώχνετε, γιατί δεν το παίρνετε στις εκδρομές, γιατί τα παιδιά αναντήσαν, αντίθασαν. Δεν παίρνουν απολογία. Είναι οι γονείς, είναι η νοοτροπία των γονιών πώς έχουν μάθει τα παιδιά τους και γι' αυτό δεν σε θέλουν στην παρέα τους. Ευχαριστώ πολύ και δεν ξαναγνώρισα την εκείνη. Έτσι γνώρισα τον πρώτο αθλητισμό μέσα από κάποιους, ένα συγχωρημένο πρόεδρο μου, Κυριάκο Βεβαιά, μέσα στον αθλητισμό. Και έτσι η καριέρα μου ξεκίνησε. Έκανα φίλους, γνώρισα καλούς προπονητές, γνώρισα καλούς αθλητές και έφερα μεγάλες επιτυχίες στην χώρα μου. Έχω η πορεία μου, τα δείτε στην πορεία μου. Σε βλέπουμε πάλι σε μια άλλη φωτογραφία. Ναι, εδώ είμαι στο Ρίο, που πιάσει τη δάδα του Καρτά για μια μυστική φωτογραφία. Εδώ είμαι παγκόσμιο Ουγγαρία Άγκερ, χρυσό μετάλλιο. Εδώ είμαι στο Δουμπάι. Όλες οι επιτυχίες μου είναι χρυσά μετάλλια. Δεν έχω τρίτες, τέταρτες, πέμπτες ένσεις. Γιατί έχω πείσει στον εαυτό μου, δεν με ενδιαφέρει ότι είμαι σε καροτσάκι, θέλω να με βλέπει ο κόσμος αντάξιος απέναντί του, σαν να περπατάω. Θέλω να με βλέπουν έτσι, όπως βλέπω τον κόσμο και το σέβομαι και το αγαπάω, θέλω να με βλέπουν και να είναι έτσι. Απλούστα. Γιατί υπάρχουν τρεις κύκλοτροπία των αθλητών. Ένας καλός είναι ότι σε βλέπω, σε αποδέχομαι όπως είσαι. Ένας κύκλος είναι δεν σε αποδέχομαι και ένας κύκλος είναι που σε διώχνω. Σε διώχνω μακριά. Αυτούς τους κύκλους πρέπει να τους μάθουμε να εμείς, οι γονείς, οι δασκάλοι, οι αθλητές, να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει αναπηρία, τι σημαίνει αν δεν βλέπω, αν δεν μπορώ να περπατήσω, αν δεν έχω πόδι, αν δεν έχω χέρι. Εμείς πρέπει να τα μάθουμε τα παιδιά μας, να μάθουν όταν πηγαίνουμε στο σχολείο τα παιδιά μας, να ξέρουν ότι θα είναι ένα παιδάκι και είναι σε αυτή τη θέση, να τον αγαπήσουν, να τον σέβονται και θα αλλάξει η ζωή τους. Αυτό είναι το καλύτερο και το πάνω στη ζωή μας. Και ο κόσμος, και εσείς και τα παιδιά θα βοηθήσετε την καθημερινότητά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πρώτα
ωφέλη της άθλησης είναι ο τίτλος που συνοδεύει τη φωτογραφία σου. Στη φωτογραφία σε βλέπω να κοιτάζεις ψηλά, δεν σηκώνεις όμως κάτι. Όχι. Για πες, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος εκεί. Είμαι χαρούμενος γιατί η σημαία είναι πάνω από το κεφάλι. Και σήμερα τα χέρια σαν να θέλω να την πιάσω και να μην μπορώ. Κοιτάξτε, θα βλέπω σημαία, θα μπροστά μου η σημαία και ήταν σαν να την αγκαλιάσω, να την πιάσω. Γι' αυτό πάντα τα μετάλλια μου τα αφιερώνω στην Ελλάδα, στη χώρα μου, που είναι δύσκολα. Ξέρω ότι περνάει δύσκολα η Ελλάδα, ξέρουμε το ότι περνάνε. Είναι σε φτώχευση η Ελλάδα και εμείς οι αθλητές το σεβόμαστε αυτό το σκηνικό. Δεν θέλουμε να πονέσουμε άλλο. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τους παππούδες, τις γιαγιάδες που πηγαίνουν στα σκουπίδια να τρώνε. Θέλουμε να τους βλέπουμε αντάξιους όπως ήμασταν πριν έρθει το ευρώ στην Ελλάδα. Εγώ αυτά έχω να τα λέω και στα παιδάκια που πάμε στο σχολείο να αγαπήσουν τον συνάνθρωπό τους, να έχουν σέβαση στον συνάνθρωπό τους και να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Η άθληση ως θετικός ενισχυτής, ο τίτλος. Με τη δύναμη του αθλητισμού δεν το έβαλα ποτέ κάτω. Στα 35 μου έμαθα για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και ολοκλήρωσε το γυμνάσιο, στιγμή που είναι η πιο ευτυχισμένη της μαθηματικής του ζωής. Βλέπω αυτό που λέτε. Στη φωτογραφία κρατάς τη σημαία στο στόμα. Αυτό βλέπω, από το πλάι. Αυτό. Για βοηθήστε με, γιατί πίσω βλέπω πώς... Θα σας πω γιατί η μαθητική μου πορεία, που πήρα το απολυτήριο το 2007, που ήμουν αθλητής σε μια προετοιμασία Ολυμπιακή Ουνιβερσία στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόμουν για το Πεκίνο, επειδή σαν Ολυμπιονίκης που έχω προσφέρει στη χώρα μου Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια, πανευρωπαϊκά, πανασιατικά, είναι πολλά τα μετάλλια, δεν μπορώ να θυμάμαι, παγκόσμια κύπελα. Η Ελλάδα, η χώρα μου δεν με έχει διορίσει. Με έχει πετάξει το σκυλί. Μπορεί να με έχει πετάξει το σκυλί, αλλά εγώ δεν το βάζω κάτω. Συνεχίζω. Όπως είμαι πιο συγχωρημένος πατέρας μου, πάπλε μου, προχώρα. Μην το βάζεις πίσω, κοίτα τη ζωή σου μπροστά κατάματα. Είσαι δυνατός, θα τα καταφέρεις τη ζωή σου. Κάποια μέρα θα δεις, θα αλλάξει τη ζωή σου. Και συνεχίζω. Εγώ σου λέω τη σημαία που θέλετε εδώ, τη σημαία. Μπροστά στο καροτσάκι, βλέπετε στο δεξί μου πόδι, έχω την βραζιλιάνικη σημαία. Στο αριστερό, από εδώ, είχα βάλει την ελληνική. Μου πήρε τη σημαία κάτω. Δεν ήθελα να την παρατηρήσω τη σημαία. Τη σκύβω, σταματώ την παρέλαση, τα παιδιά μου έχουν χωρίσει μπροστά, η Κέλλη και ο αρχηγός. Και σκύβω στα μοντέλα που έλεγε και πρέπει να τη πιάνει να την πετάξω και στο στόμα μου. Και την έβαλα στο στόμα μου. Και είχε βγει ένα site στο ίντερνετ, κάποιοι την καίνε και την πατάνε τη σημαία και κάποιοι την δαγκώνουν με τα δόντια. Εγώ την δαγκώνω και με τα δόντια και με την ψυχή μου και με το δάσος που είναι στην Ελλάδα και ένα άλλο μόνο που... Εντάξει, είμαστε άτομα που λένε με ειδικές ικανότητες, είμαστε και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα χέρια μας πιάνουν, το μυαλό μας δουλεύει. Μπορεί να μην έχουμε πόδια να περπατήσουμε. Γιατί να μην δουλέψουμε εμείς σαν αθλητές, σαν ανθρώποι της καθημερινής κοινωνίας, σε ένα γραφείο, να σηκώνουμε ένα τηλέφωνο, να κάνουμε μια δήλωση, ένα χαρτί. Γιατί να μην μας διορίζουν εμάς. Δεν είμαστε άξιοι να πάμε να υπηρετήσουμε και την πατρίδα. Μπορεί να μην την υπηρετήσουμε την πατρίδα, μπορεί να μην φορέσουμε τη στολή, να πάρουμε πιστόλι, αλλά σε ένα στρατιωτικό γραφείο δεν πρέπει να είμαστε μέσα. Να υπηρετήσουμε κι εμείς, να γίνουμε αντάξια της κοινωνίας. Γιατί η χώρα μας δεν μας σέβεται και μας πουλάει, το λέω ότι μας πουλάει εμάς, το μόνο όταν σηκώνουμε τη σημαία ψηλά και καταφέρουμε και φέρουμε τα Ολυμπιακά μετάλλια στη χώρα μας, έρχονται στο αεροδρόμιο και λένε συγχαρητήρια, αγόρι μου, είμαστε δίπλα σου. Δεν είναι έτσι. Είμαστε μόνοι μας με το θάρρος, με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, με τις οικογένειές μας που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν και συνεχίζουμε και δεν θέλουμε να το παρατήσουμε. Και όπως είπε η Κέλλη, έχουμε τους γονείς μας, την οικογένειά μας και να μας στηρίζουν. Όπως και ένα τελευταίο, θέλουμε και εμείς να παντρευτούμε. Θέλουμε και εμείς να κάνουμε οικογένεια και θέλουμε και εμείς να ερωτευτούμε, να κάνουμε και εμείς παιδιά. Όμως κάποιες γυναίκες της σημερινής κοινωνίας, σε εισαγωγικά το λέω, όταν πας να κάνεις να μιλήσει, να τη πει ότι μ' αρέσει, θέλω να σε παντρευτώ, να έχω οικογένεια, σε αποσχολούν, σε λένε εσύ καλότσι, όχι, εγώ δεν πάω να τα παντρευτώ. Να πιάνει και χέρι και να πηγαίνουμε. Γιατί να σε μειώνουν σαν άνθρωπο, επειδή είσαι ένα καροτσάκι, όχι, στο μυαλό σου δουλεύει, η καρδιά σου δουλεύει, η ψυχή σου δουλεύει. Έτσι θέλουμε να μα κοιτάνε σαν να είμαστε επαγγελματίοι.
Ευχαριστώ. Θα διαβάσω το κείμενο που συνοδεύει την τελευταία φωτογραφία. Ευτυχία είναι τα πάντα. Αυτό που έφερα στη χώρα μου είναι ευτυχία. Που ξημερώνει και πάω στο δικό μου γυμναστήριο και κάνω προπόνηση είναι ευτυχία. Για μένα όλα είναι ευτυχία. Και που είμαι σε αυτή την κατάσταση είναι ευτυχία. Να παίρνει ένα γυμναστήριο και να κάνει προπόνηση από το πρωί 9 η ώρα μέχρι τις 12 το μεσημέρι μόνο σου, χωρίς να έχει οκλαγωγία από φασαρίες, από κόσμο, να τελειώνει 9, ξυπνά 9 η ώρα το πρωί, 12 το μεσημέρι, 5 η ώρα το απόγευμα, 8 το βράδυ, καθημερινή βάση. Μόνο μία Πέμπτη που είναι η ξεκούρασή μα και η Κυριακή. Είναι στοιχεία, γίνεται ένα άνθρωπο. Είναι ένας κύκλος. Αυτός είναι ένας άνθρωπος για σένα, ναι, που καταφέρνεις και μέσα στις μεγάλες επιτυχίες. Εγώ αισθάνομαι πολύ ευτυχία, πολύ περήφανος με αυτά που έχω φέρει στη ζωή μου, με αυτά που έχω καταφέρει και δεν θέλω να τα παρατήσω. Μόνο η ψυχή μου και η καρδιά μου, αν με παρατήσει, πάνω στον αγώνα ή στο πλατό. Θέλω να περάσω, να πεθάνω σαν υπερήφανος Έλληνας και ο Θεός είναι βοηθός. Και ένα τελευταίο, θέλω να σας πω, καλά έχετε όλοι καλά Χριστούγεννα, ένα ευτυχισμένο έτος. Να είστε πάντα δυνατοί, γεροί στη ζωή σας και να γαλά πάντα τους ανθρώπους σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε όμως τώρα να δούμε την άθληση, η οποία είναι δικαίωμα πραγματικά όλων μας. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια θα μιλήσουμε για τους παράγοντες κινητοποίησης ενός παιδιού στον αθλητισμό και υπάρχει ένα σχήμα με 4 κύκλους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους. Στον κάθε κύκλο βλέπουμε και έναν παράγοντα. Είναι η οικογένεια, το σχολικό πλαίσιο, ο χαρακτήρας, αλλά και το κράτος και η ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τον κάθε παράγοντα. Ο πρώτος παράγοντας είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Παρατηρείται υψηλό επίπεδο παρακίνησης ενός παιδιού για την άθληση, όταν οι ίδιοι οι γονείς εμπλέκονται σε μία φυσική δραστηριότητα. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι όταν οι ίδιοι οι γονείς ασχολούνται με τον αθλητισμό, είναι πιο εφικτό τα παιδιά τους να έχουν μία κλίση προς τα εκεί. Οι γονεϊκές πρακτικές έχουν λοιπόν σημαντική επίδραση στην προσωπικότητα των παιδιών και στη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους επίδοση. Το πλαίσιο τώρα που επηρεάζει αμεσότερα την ανάπτυξη των παιδιών είναι η οικογένεια. Στην προκειμένη διαφάνεια υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα όπου κεντρικά βρίσκεται η οικογένεια με 3 κατευθύνσεις. Είναι οι βασικές ανάγκες που καλύπτει στα παιδιά, στο παιδί τους, η συναισθηματική ασφάλεια που του παρέχει, αλλά και τα ερεθίσματα στα οποία βρίσκεται εκτεθειμένο το παιδί και αναλόγως αυτό επηρεάζεται ο προσανατολισμός του και η κατεύθυνσή του. Οι γονείς λοιπόν επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών με 2 συμπληρωματικούς τρόπους. Διαμορφώνουν τις γνωστικές δεξιότητες και την προσωπικότητα με τα καθήκοντα που αναθέτουν, με τους τρόπους με τους οποίους αντιδρούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, αλλά και με τις αξίες που προωθούν. Ο δεύτερος τρόπος επιρροής είναι επιλογή πλαισίων, σχολείο, θεατρική παράσταση, αθλητική δραστηριότητα, στα οποία εκτίθενται τα παιδιά. Δεύτερος παράγοντας, το σχολικό πλαίσιο. Το σχολείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη ζωή κάθε ανθρώπου, από τον υπηαγωγείο έως την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί μπορεί πολύ απλά να του προσφέρει την κατάλληλη γνώση, ώστε να αξιοποιήσει ο καθένας τις δικές του δυνατότητες και τα δικά του ταλέντα. Κατά την είσοδο ενός παιδιού στο σχολείο, το σχολικό πλαίσιο γίνεται συμπορευτής της οικογένειας του παιδιού και από κοινού με υπευθυνότητα συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη του παιδιού σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, με απότερο σκοπό την ολοκλήρωσή του ως προσωπικότητα. Τρίτος παράγοντας και σημαντικότερος είναι ο χαρακτήρας. Εδώ απεικονίζεται
με ένα πάλι σχεδιάγραμμα, όπου οι παράμετροι της θέλησης, της δυνατότητας, αλλά και του ατομικού ενδιαφέροντος, οδηγούν στην επιλογή του αθλήματος. Το άτομο, λοιπόν, για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, χρειάζεται το εσωτερικό κίνητρο. Και αυτό είναι που θα το κινητοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, βάσει της θέλησης, της δυνατότητας, αλλά και το τι αρέσει στον καθένα μας, θα είναι αυτό που θα τον κάνει να επιλέξει το άθλημα. Το θέμα εδώ είναι όμως ότι για να μπορέσει... Πάμε να δούμε παρακάτω και θα συνεχίσουμε μετά. Τέταρτος παράγοντας είναι η κρατική μέρημνα μέσω επιμορφωτικών αθλητικών προγραμμάτων. Η δύναμη λοιπόν της εικόνας, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι σημαντικότατος παράγοντας επηρεασμού μιας κοινωνίας. Ενημερωτικές εκπομπές με σαφή προσανατολισμό την παρουσίαση αθλημάτων και την επισήμανση των ευεργετικών στοιχείων της άθλησης στο εξωτερικό έδειξαν αρκετά μεγάλη κινητοποίηση του πληθυσμού. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την κατάκτηση δεξιοτήτων της συμπεριφοράς μέσω της άθλησης και της εκπαίδευσης. Ένα άτομο, για να προσαρμοστεί πιο εύκολα σε μία ομάδα ή στους κανόνες ενός πλαισίου, παιχνίδι, άθλημα, γήπεδο, θα πρέπει να εκπαιδευτεί στα εξής. Τα σημαντικότερα λοιπόν είναι η οριοθέτηση συμπεριφοράς, η εκμάθηση δηλαδή να τηρώ τους κανόνες, τα όρια, αλλά να ελέγχω και τη συμπεριφορά μου. Η διαχείριση κρίσεων, η ακολουθία κανόνων στο παιχνίδι, το παιδί μαθαίνει να ακολουθεί όλα τα βήματα ενός παιχνιδιού, η συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια, μαθαίνει να παίζει ένα παιχνίδι με τους κανόνες της ομάδας και όχι όπως το ίδιο παιδί θέλει, ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως επικοινωνία, συνεργασία, ικανότητα ένταξη σε μια ήδη σχηματισμένη ομάδα, ανάπτυξη κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, ευπρεπή συμπεριφορά με τους συναθλητές του, οριοθέτηση χρονοδιαγράμματος, χώρου και χρόνου, βοηθάει πολύ καλύτερα στην απόδοση του παιδιού, διότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Ανοχή στη ματέωση, το πώς διαχειρίζομαι και αποδέχομαι μία ενδεχόμενη ήττα, αλλά και η ενίσχυση κινήτρων, όπου είναι τα ευχάριστα συναισθήματα μίας καλής εκτέλεσης. Έχοντας λοιπόν ένα άτομο τώρα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, είναι θεωρητικά πιο εφικτή η συμμετοχή και αποδοχή του σε δραστηριότητες. Ανάλογα λοιπόν με το προφίλ του κάθε παιδιού ή την αναπηρία, θα έπρεπε να του δίνεται η δυνατότητα επιλογής και με τη στήριξη του αρμόδιου επιστημονικού πλαισίου να επιλέγει το καταλληλότερο κατά προσέγγιση άθλημα. Πάμε να δούμε τα ωφέλη και τα κίνητρα του αθλητισμού στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η φυσική δραστηριότητα με όλες τις μορφές, φυσική αγωγή, κινητική αναψυχή, αθλητισμός, πρωτοαθλητισμός, αποτελεί αφενός ένα χώρο συνάντησης ατόμων ανεξαρτήτως εθνικών, φυλετικών ή άλλων ατομικών διαφορών και αφετέρου έναν αβίαστο τρόπο συνύπαρξής τους. Η διδασκαλία και η εξάσκηση νέων και εναλλακτικών κινητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων εμπλουτίζουν από τη μία μεριά την καθημερινότητα του ασκούμενου, ενώ από την άλλη το επιτρέπουν να εξερευνήσει νέες δυνατότητες και προσωπικές δεξιότητες. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια έχουμε αποτυπώσει ένα σχεδιάγραμμα όπου κεντρικός πυρήνας είναι ο ψυχολογικός παράγοντας, ο οποίος περιβάλλεται κυκλικά από διάφορα κίνητρα. Τα κίνητρα λοιπόν είναι η ικανοποίηση. Η ικανοποίηση που αισθάνεται αυτό το άτομο όταν συμμετέχει σε μια ομάδα, είτε επιλέξει να κάνει ένα ατομικό ή ομαδικό άθλημα. Η επιβράβευση, σαφώς το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Αναγνώριση, ναι, υπάρχει ανάγκη για αναγνώριση της προσπάθειας και της δυνατότητας. Η θέληση για καλύτερη φυσική κατάσταση και ευεξία. Η συμμετοχή σε άλλα προγράμματα εκπαίδευσης και εξάσκησης, αλλά είναι και ένας τρόπος διασκέδασης, χαράς. Εδώ απεικονίζονται τρία γρανάζια, τα οποία
αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους, και στο κάθε γρανάζι υπάρχει ένα κίνητρο. Είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, πώς δίνεται η ευκαιρία στο άτομο με αναπηρία να αναπτύξει νέες σχέσεις και να αλληλεπιδράσει με άλλα άτομα, έχοντας ή μη κάποιο είδους αναπηρία. Η κινητοποίηση άλλων ατόμων με την ίδια αναπηρία ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τη θέληση και τους παρακινούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και έτσι τους κάνουν να πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν, αρκεί να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους. Αλλά και η συνολική προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινωνικού κράτους για ισοτιμία και ισονομία των αθλητών αμαία και τα προνόμια τους. Όσον αφορά τώρα τα ωφέλη, είναι αμφίδρομης κατεύθυνσης, καθώς δεν ωφελούνται μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και τα άτομα του γενικού πληθυσμού. Η ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στα γενικά προγράμματα φυσικής δραστηριότητας μπορεί να προωθήσει την κοινωνικότητα των ατόμων χωρίς ανάγκες, να αλλάξει τη στάση τους απέναντι στο διαφορετικό και να αυξήσει την ικανότητά τους για συνεργασία. Ακόμα και σοβαρής μορφής αναπηρίες δεν παρεμποδίζουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό, ούτε και μειώνεται η ποιότητά του. Ειδικότερα, ψυχολογικά ωφέλη, ο αυτοσεβασμός, η εξωστρέφεια, η κοινωνική ένταξη, η αυτοπεποίθηση, η μείωση του στρες, η βελτίωση της αυτοπιθαρχίας και της υπευθυνότητας, η ανάπτυξη ικανότητας καθορισμού στόχων και τη μετώπιση της ήττας, αλλά και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού προς τον άλλον. Μερικά από τα σωματικά ωφέλη που έχουν αποκομίσουν τα άτομα με αναπηρία και χωρίς αναπηρία, δεν αφορά μόνο τη μία κατηγορία, αφορά όλους μας, είναι η μυϊκή δύναμη, η σωστή ανάπτυξη οστών, η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, αλλά και η ανάπτυξη φυσικών σωματικών ικανοτήτων, όπως η δύναμη, η ατοχή, η ευκινησία. Αθλητισμός, αμαία και κοινωνικό κράτος. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τα αναρρύθμιτα ωφέλη του αθλητισμού για το σώμα και για το πνεύμα, θεωρείται απαραίτητη η ενασχόληση όλων. Στην παρούσα κατηγορία θα αναφερθούμε σε δύο ομάδες για ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Η πρώτη κατηγορία αφορά άτομα με επίκτητη αναπηρία λόγω κάποιας ασθένειας ή ατυχήματος και η δεύτερη κατηγορία άτομα όπου δεν κατέστη δυνατή η παρακολούθηση σε σχολικό περιβάλλον. Κοινό σημείο και των δύο περιπτώσεων είναι η επιλογή του αθλήματος να γίνεται ανάλογα με τις δεξιότητες του ατόμου και να έχει να κάνει όχι μόνο με τις επιδόσεις του στο άθλημα, αλλά κυρίως με τη χαρά και την ικανοποίηση που λαμβάνει από αυτό. Αυτό όμως και πάλι δεν σημαίνει πως το άτομο μπορεί να επιλέξει το άθλημα με βάση την αρέσκειά του, εφόσον δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές με εξειδικευμένους προπονητές και κοινωνικούς επιστήμονες και να υποστηρίξουν τέτοιου είδους εκπαίδευση. Έτσι, δυστυχώς, οι επιλογές των παιδιών περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό, διότι πολλές φορές δεν έχουν καν τη δυνατότητα επιλογής, εφόσον δεν παρέχονται ειδικές εγκαταστάσεις στην περιοχή τους. Αλλά και εκεί που παρέχονται, υπάρχει δύσκολη πρόσβαση για τα άτομα που έχουν κάποια μορφή αναπηρία. Αναρωτηθείτε τι επιλογή έχει ο καθένας σας στον τομέα της άθλησης στη γειτονιά του ή στην κοντινή περιοχή. Μετέπειτα, αναλογιστείτε πως για αυτά τα άτομα ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται ακόμα περισσότερο, διότι τους προσφέρονται ορισμένα αθλήματα από το κράτος και πρέπει να επιλέξουν συναρτήσει της αναπηρίας τους ανάμεσα σε αυτά. Οι επιτυχίες που σημειώθηκαν στη χώρα μας στους Παραολυμπιακούς είναι κυρίως αποτέλεσμα τιτάνιων προσπαθειών των ίδιων των αθλητών. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι αθλητικοί οργανισμοί που λειτουργούν υπό τις πρέπουσες συνθήκες. Όμως, η μεγάλη δυσκολία
συναντάτε στα άτομα με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με σύνδρομο Down, όπου οι δομές είναι ανεπαρκείς ή ακόμα και ανύπαρκτες στη χώρα μας. Μιλώντας έτσι για μια κοινωνία ισότητας και ίσων ευκαιριών, είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης δομών αλλά και πλαισίου στήριξης για αυτή την ομάδα συνανθρώπων μας. Εδώ σας παραθέτουμε προτάσεις που χρήζουν πρακτικής εφαρμογής και είναι απόρρια δικών μας θέσεων. Πρώτον, είναι η παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων και εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλες υποδομές για τα άτομα αμαία από το Δήμο της κάθε περιοχής. Παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων στο εκπαιδευτικό και προπονητικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με αμαία. Εξατομικευμένο υλικό στα δημόσια σχολεία. Οργάνωση ομάδας με προπονητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες και επιστήμονες υγείας, όπου θα μεταβαίνει και θα συνεισφέρει στα άτομα όπου δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης. Δημιουργία ψηφιακής διαδραστικής πλατφόρμας ενημέρωσης για τα αθλήματα, ώστε ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μέσω δοκιμασιών να επιλέγει το άθλημα που τον ενδιαφέρει. Δημιουργία εφαρμογής για κινητά, η οποία θέλει ένας αθλητικός διαδραστικός χάρτης. Αναλόγως λοιπόν τον τόπο διαμονής του χρήστη, θα του παρουσιάζονται οι χώροι άθλησης με τη μικρότερη δυνατή απόσταση, το άθλημα προτίμησης με τη βέλτιστη προσβασιμότητα. Εδώ οι προτάσεις πάλι πρακτικής εφαρμογής έχουν κύριο άξονα το κράτος και την υλοποίησή τους σε συνεργασία με εμάς, όπου εδώ παραθέτουμε τις εξής προτάσεις: την ενισχυτική διδασκαλία στον τομέα του αθλητισμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς αθλητικούς συλλόγους, τη δημιουργία διαφημιστικού σποτ για τα ωφέλη της άθλησης στα άτομα με αναπηρία, διαπολιτισμική δικτύωση με άξονα τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, την προσβασιμότητα για όλους τους αθλητικούς χώρους και τη συγκρότηση αθλητικών κέντρων ανανομαρχία, όπου θα περιλαμβάνουν όλα τα αθλήματα του προγράμματος των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, συμπεραίνουμε πως κάθε άνθρωπος με ή χωρίς αναπηρία που συμμετέχει στον αθλητισμό λαμβάνει θετικά ωφέλη, τα οποία συνεισφέρουν στην προσωπική εξέλιξη του καθενός. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η θεσμοθέτηση και η τακτική διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων όπως τουρνουά, ημερίδες, φιλικές αθλητικές συναντήσεις μεταξύ συλλόγων για άτομα με και χωρίς ειδικές ανάγκες κρίνεται αναγκαία. Αποτελεί ένα ακόμα βήμα το οποίο μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε μεικτά προγράμματα φυσικής δραστηριότητας προάγει την ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία καθώς και την άρση των προκαταλήψεων απέναντι στη διαφορετικότητα. Γενικότερα, η υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων βοηθά στην ορίμανση και ενδυνάμωση στάσεων αποδοχής του άλλου, με ισότιμα κριτήρια, αλλά και στη δημιουργία θεσμών που να προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών με ίσους όρους σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής δράσης.